Να είμαστε πάλι εδώ. Ο Πόκο. Ο Πόκο Πίκο θα είναι και αυτός που θα κλείσει τη γιορτή. Κάναμε ένα ζικ-ζακ για να έρθουμε εδώ να τραβήξουμε και το τέλος. Την τελευταία πεταξιά της γιορτής των Καμηνίων του 2018 πια. Έτοιμος Πόκο, πάμε! Πήρε και το μήνυμα. Και όλα έτοιμα λοιπόν. Έχει μεσημεριάσει για τα καλά τώρα, παιδιά. Ο ήλιος είναι τελείως από πάνω. Ζέστη έχουμε. Άλλωστε και ο Μάρτης έχει 11, έτσι. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τυχαίο. Και θέλουμε να κλείσει ωραία η γιορτή μας. Α, ωραία. Βλέπω και έχει και ασπρουδερά. Μπράβο, μπράβο στον Πόκο. Τα είχε προβλέψει όλα. Ακόμα και τον καιρό. Από πέρυσι το έξερε ότι θα έχει καλαμάδα. Και έχει γυμνάσει σαν ξανοπάρδαλα από ό,τι βλέπω. Ναι, αυτό. Αμάν, ο Καραμούζα, ρε, τη Βέρια, ρε. Αμάν, την ίδια Καραμούζα έχει, την έχει κλέψει. Του φίλου μου του Γιάννη από τη Βέρια. Μπράβο. Μπράβο, ρε Πόκο, και ωραία περιστέρια. Πολυτελεία. Και μπράβο έτσι να κλείσει ωραία η γιορτή μας. Και πλάτες βλέπω, πω λέω, ποκοπικό. Μπράβο στον Πόκο. Πάμε και λίγο έτσι κοντά. Ναι, έχει στιτά περιστέρια, πολύ στιτά, με πλάτες, φεύγες. Και στο έλα βγάζουν μάτια. Και έχουμε και πλάγι ολαλά. Όρισε τα παρδαλά του από κοντά. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά και πάμε σε κάτι τζιγκουαλέ. Έχει και τζιγκουαλέ. Αυτά είναι τζιγκουαλέ. Μπράβο του, μπράβο του. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο που κάναμε αυτή τη θυσία να ανέβουμε 5 φορές ένα 15 όροφο. Κόψα κάτι μπανάνι, τέλος πάντων. 7 όροφο, 8 όροφο, δεν είναι και λίγο. Για να τραβήξουμε το φίλο μας τον Ποκοπίκο από πλάγια. Για να έχουμε αυτές τις εικόνες, τις ωραίες. Λοιπόν, εδώ είναι η δυτική μεριά και πάμε στο κέντρο. Πήγα πολύ γρήγορα, δεν πειράζει. Να δούμε. Α, τώρα γύρισε πλάτη. Σαΐνι μπήκε. Μπήκε Σαΐνι, λέω και εγώ πλάτη, γύρισε τώρα. Μπήκε ο Σαϊνάς, ε. Πού είναι ο Σαϊνάς, ρε. Και στο Σαϊνά. Α, να. Του φύγε, παιδιά. Είδατε και πώς φεύγει το περιστέρι από το Σαΐνι. Μπράβο, ρε μπανάνι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο σου, ναι. Αυτό έγινε στον Ποκοπίκο. Δεν μίλαγα καθόλου, να δείτε αυτό το θέαμα. Νομίζω ότι το έχω πιάσει καλά. Μπανάνι σολέ. Μπράβο μου λοιπόν και εμένα, όχι εμένα του μπανάνι. Συνεχίζουμε λοιπόν την αναμετάδοση, είχαμε ένα μικρό διάλειμμα να δούμε το χτύπημα του Σαϊνιού στο Ποκοπίκο τα πουλιά. Εκείνα εκεί όμως τα ψηλά το χαβάτος. Πάμε σε κάτι πολύ ωραίο εδώ. Πω ρε μπράβο, μπράβο. Μπράβο ρε Πόκο, μπράβο. Τούτος και κατάλαβε. Νομίζω ότι η τελευταία πεταξιά της γιορτής θα είναι και πιο εντυπωσιακή. Είχε απ' όλα το μενού. Και κοιτάξτε ένα άλλο τώρα σκουδερό. Εδώ. Πω, τρέμουλα. Και ακινησίες λέω. Πιο κάτω πάλι άλλα. Τι έγινε ρε. Μπράβο ρε Πόκο. Νομίζω ότι ήταν η έκπληξη της ημέρας, παιδιά. Για μένα ήταν η έκπληξη της ημέρας ο Ποκοπίκο. Όπου και να πας, βλέπεις τέτοια άσπρα. Τρεμουλιαστά. Ναι, τρέμουνε συνέχεια. Και ανεβαίνουν. Να, εδώ, αυτό εδώ. Αυτό το φτερό κάνω. Να, κοιτάξτε. Ο άλλος δίπλα από πίσω. Μια διάδα τώρα. Ακινητέξ.
Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία εικόνα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αφήνουμε αυτό, πάω αριστερά, κεντράρω και πιάνω ένα άλλο τυχαίο. Άστρο πάλι. Λίγο έχει πλαγιάσει λόγω αέρα. Να το τώρα ήρθε στα ίσα του. Αφήνουμε και αυτό και πάμε σε μια άλλη ομαδούλα που είναι πιο δεξιά και πάνω. Ζουμάρω. Εδώ. Εδώ έχουμε και δύο. Τώρα είναι το πίσω, είναι τσαπάρι μάλλον. Λευρίσανε και αυτά. Τι έγινε, εδώ τα πλησιάζω. Ενώ πετάνε με μούρες. Ντροπαλά είναι. Έλα ρε, να ρε. Αφού το έχουν το θέμα, κοιτάξτε εδώ. Ωστόσο έχω ξεχαστεί, έτσι, τα πουλιά είναι, κοιτάξτε που είναι. Κοιτάξτε που είναι. Ναι, έχουν καρφώσει. Λοιπόν, επί τη ευκαιρία θα πιάσω μια τριάδα τώρα. Νάτι. Οπ, αυτό είναι. Αυτά, παιδιά, είναι του Ποκοπίκου τα πουλιά στα καρφιά. Και μετά από το χτύπημα του σαϊνά, πετάνε έτσι. Δεν μασάνε με τίποτα. Μπράβο στον Πόκο. Πραγματικά ο αγώνας του είναι πιάνει τόπο νομίζω. Ήταν πανάξιος. Ακούτε τι λένε από κάτω. Θα έχει πιάσει λέει ωραία λήψη ο μπανάνης λέει. Που ήταν το γεράκι λέει. Τι να πιάσω δεν ξέρω ρε παιδιά. Τώρα ας θαυμάσουμε του Πόκου τα άσπρα παιδιά στο σβήσιμο πραγματικά. Είναι φαινόμενα έτσι, είναι το κάτι άλλο. Να και ο Καραμούζας! Άρα Γιαννάκο, σου κλέψανε την Καραμούζα, θα το πω πάλι. Ξέρει αυτός για ποιον το λέω. Πω αυτό το άσπρο, αυτό έχει φύγει. Τι να, τώρα τέλος πάντων. Στα καρφιά των καρφιών, ο καρφιά. Αν και άσπρο δεν πρέπει να το βλέπει κανείς. Ναι, δεν φαίνεται από κάτω αυτό. Και κοιτάξτε τι φτερογυσιά πιάνει εκεί πάνω, ρε. Θα το αφήσω, ναι, θα το αφήσω. Κοιτάξτε έτσι. Από περιέργεια. Ούτε σε τεράστια οθόνη σινεμά δεν θα φαίνεται. Και για την επιστροφή τώρα. Με τα ωραία τα μαυρούρια. Για να δούμε τώρα. Σηκώναμε την κάμερα. Όπα! Να τα, αυτό πρέπει να χτύπησε το σουλούπι. Το σαΐνι. Αυτόν έχει χτύπησε ο σαΐνας. Και έρχονται τώρα. Για να δω τώρα. Βάλαμε. Πάμε και πεσό. Όλα τα έχει λέει ο Φερέτζες. Συνέχεια έρχονται, βροχή. Μπράβο ρε Ποκονέ. Και το πεσό του είναι συναρπαστικό. Δεν προλαβαίνουμε να σηκώσουμε τη μηχανή, να τα. Και από πλάγια έρχονται. Και από εδώ. Και από εκεί. Και από παρακάτω. Να το. Αυτός είναι ξένος, ε. Ναι. Λοιπόν, μη χάνουμε όμως τώρα το θέμα μας. Όντως βροχή. Και στο πεσό. Α, το κι αυτό. Να το και το χειροκρότημα. Νομίζω ότι το άξιζε κιόλας. Ο Ποκοπίκο, φίλε, παιδιά, ήταν η αποκάλυψη της ημέρας, όντως. Έκλεισε τη γιορτή υπέροχα. Να δούμε και τον Πόκο, λοιπόν. Να το, να εδώ είναι. Άπαντες παρόντες. Με γράφουμε από το κτίριο εκεί δίπλα που το τραβάγαμε. Όλα είναι παρόν. Και έκλεισε και η γιορτή εδώ στα παιδιά στα καμίνια, νομίζω υπέροχα. Να, αυτά είναι τα άσπρα, τα λαχταριστά που βλέπατε πάνω. Και στα μάτια τα δικά μας και στους σαϊνά, έτσι. Βέβαια ο σαϊνάς είναι ένα τζαπάρι, να, αυτό να δω χτύπησε δίπλα. Να, αυτό να δω. Πρέπει να το έχει σπάσει και το πόδι, ναι. Ναι, γιατί από το πόδι τον γράψω και του φύγε. Η εικόνα που είδατε πριν με το σαϊνί ήταν αυτός εδώ τσαπάρις. Είδε το χάλο με τα μάτια, πραγματικά το χάλο. Τώρα δεν τον είχε κάνει κολατσό. Αν τον είχε φάει ήδη. Αλλά για κάποιο λόγο ζει. Είχε το καντιλάκι του λάδι ακόμα φαίνεται. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό το τζαπάρι και να δούμε μια εικόνα όλα τα περιστεράκια του φίλου μας του Ποκοπίκου που έκλεισε εδώ τη σημερινή γιορτή. Νομίζω είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Και σαν πεταξιά. Εγώ το είπα και θα το λέω, ο Ποκοπίκος ήταν η αποκάλυψη σήμερα. Για μένα. Στα μάτια τα δικά μου. Βέβαια και πολύ ευνοημένος έτσι από όλα. Και από τον καιρό και από τη στιγμή εκείνη που τα πέταξε. Ασπρουδερά, γαλανάδα, νοτιά, πίσω ο ήλιος. Τέλεια όλα. Ωραία περιστέρια θεαματικά.
Και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν. Αστείο δεν είναι η ομάδα λοιπόν. Όλα μαζί. Δεν λείπει ούτε ένα. Λοιπόν, φίλε Πόκο, έκλεισε λοιπόν τη γιορτή. Και όπως θα ακούσεις και τα λόγια τα δικά μου και στο βίντεο, δεν τα πάω ούτε να σου κάνω κομπλιμάν, έτσι ειλικρινά. Και ο κόσμος νομίζω η δικιά σου πεταξέτα είναι ξεχωριστή. Με την έννοια ότι σε ευνόησαν τα πάντα, έτσι, να λέμε και του στραβού το δίκιο. Εννοείται. Ναι. Πέταξε στα σπουδερά, με γαλανάδα, έτσι. Είχαμε ένα νοτιαδάκι διαράκι, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Εννοείται. Και όλα αυτά λοιπόν δέσανε και ο κόσμος θα δει μια ωραία πεταξέτα και πραγματικά θα την ευχαριστηθεί. Ήταν και το σαένι τώρα το σκηνικό όλο, δηλαδή το είχε στο θέμα μας όλα. Όλα. Και είχαμε και πολύ καλό αποτέλεσμα. Συνήθεια. Για δύο λόγους. Σου ήρθαν τα περιστέρια όλα και δεν έφαγε και το σαΐνι. Οπότε καλύτερο. Κατά συνέπεια ήταν, πιστεύω ήταν η πιο ευχάριστη πεταξιά της σημερινής γιορτής των Καμηνίων του 2018. Από μένα απλά ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη και εσένα ειδικά που ήρθες και μας τράβηξες και μας θύμισες. Τα παιδιά απ' όλα από την επαρχία, γιατί είχαμε πολύ κόσμο φέτος και κάνανε χιλιόμετρα και ήρθανε από αγάπη για μας. Όπως και εσείς πήγατε. Εντάξει, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Και τα παιδιά των συλλόγων. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Αυτή η πεταξιά την αφιερώνω τιμή Σένεκεν στο Γιάννη τον Δημητσάνα που μας βλέπει από ψηλά. Έγινε, ρε φιλαράκι. Άλλωστε, κάναμε και ειδικό αυτό για το φίλο μας τον Γιάννη. Και είμαι σίγουρος, θα το πω και εγώ και θα κλείσει η γιορτή, γιατί ήταν και μια τιμή προς αυτό. Άνε. Είμαι σίγουρος 100% ότι όλα αυτά τα είδε ο φίλος μας ο Γιάννης και χάρηκε από εκεί ψηλά, βέβαια, στον ουρανό που είναι. Ναι. Λοιπόν. Και εδώ κλείνει και η γιορτή μας. Πάμε λοιπόν για το υπόλοιπο κομμάτι που είναι η μπουκαμάσα που λέω. Πάμε να φάμε. Εννοείται. Έγινε. Ευχαριστούμε. Yeah.